ένα όμορφο αμαξιμέριο καροτσέρι. Να μου φέρετε να τα μου μάτια μου σαν κλείσω. Δώσ' μου μια με τα στραβά και τα παράλογα. Γεια σας λακόπεδα, γεια σας κουτσουνάκια. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Να σας πω κάτι, θέλω να καταγγείλω κάτι. Θέλω να καταγγείλω τους συνεργάτες μου σε αυτήν εδώ την εκπομπή, διότι με κοροϊδεύουνε. Πώς να με σε κοροϊδεύουν, με... κοίτα εδώ. Τι έχω? Πάλι με άλογο ήρθες, ε. Ήρθα με γάιδαρο. Δεν ήρθαμε άλλο, εγώ ήρθαμε γάιδαρο. Να σας πω ρε λοκόπεδα, με κοροϊδεύουν γιατί μου λένε σήμερα. Μπαίνω μέσα στο πλατό και μου λένε πώς έχεις έρθει έτσι σήμερα, το άλογο που το έχεις παρκάρει. Λέω πού το έχω παρκάρει, ρε παιδιά. Μοιάζω σήμερα σαν να έχω έρθει για υπασία, ε. Μα αυτό ήταν το κόνσεπτ. Αυτό ήταν το κόνσεπτ του σήμερα. Δεν σας είπα ότι από εδώ και πέρα. Καλά, είπα ότι κάθε Παρασκευή θα ντύνομαι με ένα θέμα, ρε παιδιά. Να έρθω στο νοσοκόμα. Να έρθω στο νοσοκόμα την Παρασκευή που θα έχουμε καλεσμένο. Ναι. Θα σας το αποκαλύψω, ε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Τώρα έτσι γιατί ξεκίνησα με πολύ κέφι σήμερα και θέλω να σας πω για το νέο ανανεωμένο Loca Report. Καταρχήν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνυματάκια που μου στείλατε και στο προσωπικό μου λογαριασμό, αλλά και στο, στο Facebook και στο Loca Report, το account στο Twitter, για την καινούργια μας αρχή, για την καινούργια μας εκπομπή, για το καινούργιο μας πλατό, για τα καινούργια πραγματάκια που ετοιμάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κοτσουνάκι μου, και σας αγαπάω πολύ, τα ξέρετε. Μεγάλο φιλάκι στα μουτράκια σας. Θέλω να σας πω λίγο για αυτές τις Παρασκευές που εδώ πέρα θα γίνεται χαμός. Θα περνάμε πάρα πολύ ωραία, γιατί τι σας έχω ετοιμάσει. Κάθε Παρασκευή θέλω αυτό εδώ πέρα το θέατρο του παραλόγου να γίνεται περισσότερο παράλογο. Να γίνεται περισσότερο θέατρο και να γίνεται περισσότερος χαμός. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε τις Παρασκευές να τις λέμε Funny Fridays ή Fun Fridays, διότι θα έρχεται εδώ πέρα ένας ηθοποιός stand-up comedy. Τι λες τώρα? Ναι! Δώσε ένα ψεύτικο χειροκρότημα. Έχεις, το έχεις προ... Όχι το δικό σου. Όχι το δικό σου. Κάτσε, γιατί ψεύτικο είναι. Αυτό ήθελα, να το, αυτό. Αυτό, κατάλαβες. Γιατί το δικό σου φαίνεται ψεύτικο, είναι αυτό που είναι αληθινό, γι' αυτό. Έχει τα πρόχειρα εκεί πέρα δίπλα σου με το κουμπί. Βάζω να τα πατάς. Εκεί, εκεί. Εκεί που έχεις μπαταρίες. Αυτό, χώσαμε στο ντουλάπι. Λοιπόν, και που λες ουράκι μου, περιμένω ένα καλεσμένο φωτιά την Παρασκευή, ένα καλεσμένο κόλαση, ένα παιδί. Πυρσό. Τον άνθρωπο πυρσό, μη σου πω και κισό, ένα παλικάρι το οποίο εμένα με κάνει και γελάω πάρα πολύ. Το ζόγκ. Όχι, δεν είναι ζόγκ. Θα μπορούσε να το πει και ζόγκ. Όπα. Όπα. Τι έχουμε τώρα εδώ? Τώρα τι μου έβαλε σαν τώρα, γιατί το θέλει να μου το κάνει αυτό το πράγμα? Θέλει δηλαδή τώρα μεσημεριάτικο να ξεσηκωθώ και να αρχίσω να το χορεύω να. Θα το φέρουμε. Το Σταν, άμα θέλει. Αλλά ο Σταν μπορεί να κάνει stand-up comedy. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα κάνουμε. Θα φέρουμε πολύ κόσμο. Προς το παρόν όμως, το πρώτο section, οι πρώτες ενότητες θα έχουν να κάνουν, θα αφορούν το stand-up comedy, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει και από αυτή την εκπομπή τι περιμένετε? Μόνο αστεία και χαβαλέ, έτσι όπως σας είχαμε συνηθίσει. Λοιπόν. Και νομίζουμε ότι είμαστε αλλού. Πού νομίζεις ότι είσαι? Αλλού, όχι εδώ. Πού νομίζεις ότι είσαι? Πες, πού αλλού? Σε κέντρο. Σε κέντρο. Αλήθεια. Όντως το αισθάνεσαι αυτό? Ναι. Λοιπόν, ουράκι μου, τι μου κάνεις σήμερα, πώς μου είσαι? Δεν βλέπω, ρε μάτω. Γιατί δεν... Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Μπαίνω σήμερα μέσα στο πλατό και βλέπω το ουρί με δύο μάτια έτσι σαν μπρισμένα, σαν του βρικόλακα τα μάτια του. Του λέω, τι έχεις? Μου λέει, άσε, λέει, έπαθα νύλα. Του λέω, τι νύλα έπαθες? Τι νύλα έπαθες, ουρί? Είδα μία στο δρόμο που ερχόμουν. Ναι, ποια? Δεν ξέρω, ρε, άγνωστη. Άγνωστη, ναι. Και μου κλείσαν τα μάτια από εκείνη την ώρα. Γιατί ήταν τόσο χάλια. Ναι. Ήταν τόσο χάλια. Όχι. Τόσο όμορφη. Ναι. Αλήθεια, και τώρα είσαι με κολλήρια, ε. Ναι. Παιδιά δεν βλέπει τίποτα. Άμα δείτε τώρα τα πλάνα τα ζαβά, καλά ήταν που ήταν ζαβά τα πλάνα του. Τώρα να δείτε τι έχει να γίνει στη σημερινή εκπομπή. Έλα! Πάρτα αλλιώς! Δεξιά, δεξιά. Άστο εκεί στο μακαρίτι. Άστο εκεί. Θα έρθω εγώ από εκεί. Θα έρθω εγώ. Περίμενε. Τι έχει βάλει ρε μάτω στο κεφάλι σου? Πού, ποιο κεφάλι? Δεν είναι το κεφάλι μου εκεί! Φύγε από εκεί! Φύγε από εκεί! Φύγε από εκεί! Κάτσε εκεί, εκεί, εκεί. Εκεί. Δες το εκεί. Εντάξει, το έχουμε. Ναι. Πάνα κάτσε στον καμπέ, μη φύγει από εκεί. Εδώ. Άστο εκεί το πλάνο. Λοιπόν, Παναγία μου, γιατί θα πρέπει, Χριστέ μου, σε αυτή την εκπομπή όλοι οι συνεργάτες να έχουν ένα πρόβλημα?
Περίμενε, μην μου φεύγεις, μου κάνεις από εσύ το... Γιατί είσαι τέλεια, Μαντώ. Δεν είμαι εγώ τέλεια, ναι. Δε. Τέλεια. Καλά, εντάξει, τέλεια δεν είμαι, αλλά το προσπαθώ, το προσπαθώ. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου, τι σας έχω εγώ σήμερα. Κάθε μέρα, τέτοια ώρα, τι λένε. Οχ, ξόφυγε πάλι. Τι λένε. Έλα, πάρ' το λίγο, εκεί, πάρ' το λίγο πιο πάνω, λίγο πάνω, 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 πάνω. Όπα, 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 όπα. Καλώς είσαι. Σταμάτα εκεί. Δες το, εκεί. Μπράβο, δες το πλάνο εκεί. Λοιπόν, τι λέμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Κόψε σταν. Δώσε αυτό που πρέπει. Κι άσπρα πουλιά. Λοιπόν, θα βγουν πολλά άσπρα πουλιά, να το ξέρετε. Να κρυφτούμε. Να κρυφτούμε. Λέγοντας άσπρα πουλιά, εννοώ τα περιστέρια. Τα περιστεράκια μας που πετάνε στον ουρανό. Και γιατί θα βγουν όμως τα περιστέρια, γιατί έξω, παιδιά, έχει μια λαλιακάδα. Ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Μια χαρά του Θεού. Του είναι Θεούλη. Η θλίψη του διαβόλου αυτός ο καιρός που υπάρχει έξω. Να σας πω γιατί. Εγώ που είμαι η πιο κρυουλιάρα στον κόσμο, παιδιά, πιο κρυόπλαστος άνθρωπος από μένα δεν υπάρχει. Έτσι βγήκα σήμερα έξω. Έτσι, με το πουκαμισάκι και τα μανικάκια. Και δεν μπαίνιζε καθόλου, διότι η θερμοκρασία έχει ανεβεί αισθητά. Και θα σας πω. Γιατί, ναι, έχει ανεβεί, βεβαίω, σουράκι μου. Εσύ που έρχεσαι από εδώ κοντά, πώς ήταν τα πράγματα εκεί στην Αγία Παρασκευή. Τέλεια. Ε, τέλεια. Από ό,τι είδα, πρέπει να έχει ήλιο. Γιατί με χτύπαγε λίγο εκεί στο μάγουλο και ζεσθενόμουν. Από το μάγουλο, δηλαδή, το κατάλαβες. Δεν δεν βλέπεις καθόλου, τυφλοπόντικά μου, ουράκι μου. Σ' αγαπάμε και έτσι ζαβώ όπως ναι, είσαι. Σ' αγαπάμε, ξέρω, σ' αγαπάμε. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα για να καταλάβετε. Η πρόγνωση του καιρού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι η εξής. Θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους που θα αναπτυχθούν την Κυριακή όμως. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, οι άνεμοι θα πλέουν νότια, νοτιοδυτική 3-5 μποφόρ και το βράδυ νότια και τοπικά 6 μποφόρ. Να σας πω λίγο κάτι τώρα, να εξομολογηθώ κάτι. Εγώ όταν λέω για τα μποφόρ, δεν πολύ καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Πόσο ας πούμε θα έχει, δεν μπορώ να το μεταφράσω, δηλαδή ότι ακούω 5-6 μποφόρ. Άρα στην Αττική, τι καιρό θα έχει. Θα έχει λιακάδα, θα έχει ζέστη, θα έχει ήλιο. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία, διότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή έχει σημειώσει αισθητή άνοδο και έτσι θα είναι και το βράδυ. Όπως ήταν δηλαδή χθες, μια χαρά μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου με ήλιο και να πάτε να κάνετε τις βόλτες σας. Όσοι δεν έχετε υποχρεώσεις, δουλειές, σχολεία, φροντιστήρια, να πάτε έξω. Αναφορά, τίποτα. Θέλεις να την κάνω τώρα. Ναι. Όχι, θα την κάνω μετά. Μπουμπούνατη! Τι θέλετε τώρα! Λοιπόν, θα σας τυπώ. Εντάξει, θα σας τυπώ τώρα λοιπόν την αναφορούλα μου, γιατί έχω την εντύπωση ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Λοιπόν, το X Factor ξεκίνησε. Όχι εδώ, σε πάρα πολλές χώρες, σε πληθώρα χωρών. Για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει ήδη να προβάλλεται στην Ιταλία, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στο Ισραήλ αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τώρα έρχεται και στη χώρα μας, το ξέρετε το X-Factor, το θυμάστε, το έρχεται ανανεωμένο μέσα από τη συχνότητα του Sky. Γι' αυτό το λόγο, επειδή λοιπόν ψάχνουμε νέα ταλέντα και νέες φωνές, εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να σας παρακινήσουμε να στείλετε το βιογραφικό σας αν πιστεύετε ότι έχετε το... Το έχετε! Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το X, το κάνω και καλλιτεχνικά. Αν πιστεύεις ότι έχεις το X-Factor, πω, πόσο καλλιτέχνης είμαι, είναι η ευκαιρία να το δηλώσεις τώρα. Τώρα. Στείλε το βιογραφικό σου στο www.sky.gr/X-Factor ή μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή, γιατί δεν θυμάμαι και απέξω τα τηλέφωνα. Στο 210-48-00-200 ή 201. Τώρα είναι η ευκαιρία σου, μην την ψάχνεις. Κάντο. Δώσε μου σε παρακαλώ πολύ ένα break μέχρι να δηλώσουν τα παιδιά συμμετοχή, οι επόμενες φωνές και έρχομαι. Hey boy. Εδώ είμαστε! Επιστρέψαμε στο Λόκα Report, την εκπομπή αυτή της παραπληροφόρησης του θεάτρου και του παραλόγου, θα έλεγα. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πάμε να δούμε μέσα στο site μας, να αναμουχλεύσουμε λίγο και να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο της showbiz. Και όχι μόνο της ελληνικής showbiz και της
της εγχώριας και της... Της άλλη. Της εξόρειας. Στην... Την άλλη, ρε παιδί μου, πώς τη λένε αυτή. Πες το ρε Μαντώνης που τα ξέρεις. Σταμάτα να με κορυδεύεις γιατί δεν μου έρχεται η λέξη. Έλα, μωρέ. Της ξένης, εν πάση περιπτώσει. Ας το καλό σου, πια με έφαγες. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου, μπείτε στο madtv.gr για να τα ξέρετε όλα, για να μαθαίνετε τα πάντα. Μα από την εγχώρια showbiz, μα θέλετε από τους stars του Hollywood και τους τραγουδιστές. Σήμερα εγώ θα σας πω για τη μία. Τη μοναδική. Την υπάλληλαμπη. Την Άτζελα. Ποια Άτζελα? Δημητρίου. Γερέκου. Όχι, βρε. Καλά, είναι και αυτή η. Είναι υπέρλαμπρη. Για ποια αλλά θα σας μιλήσω για μία που είναι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία από την Άτζελα ή μπορεί να είναι και συνομήλικη. Λοιπόν, είναι ξανθιά. Ναι. Είναι πολύ γυμνασμένη. Έχει κενό στα δόντια. Ναι. Και δεν φαίνεται. Έχει κενό στα δόντια. Όσο είναι. Έχει δόντια ή λείπει δόντι και έχει κενό. Πρέπει να είναι δικά της τα δόντια. Όχι πρέπει, δικά της είναι τα δόντια. Το κενό τι είναι. Έχει κενά ανάμεσα στα δόντια. Α. Στα δύο πρώτα δόντια. Έλα τώρα που δεν έχεις καταλάβει. Αυτό είναι το σήμα κατε... Ποια ρούλα, βροχοπούλη. Κορμιλά. Όχι κορομιλά. Έχει κορομιλά κενό. Βέβαια έχει κενό. Πού τι θυμήθηκε τώρα. Ρε φτηνή κουκούτσια από εκεί. Σταβάτα, βρε. Όχι καλέ, για τη Μαντάνα θα σου μιλήσω. Για την, για την αγαπη... Τη Μαντάνα. Τη Μαντάνα, you know, like a virgin. Λοιπόν, βάλε κάτι της Μαντάνα, αν σου βρίσκεται από πάνω. Ξανά κέρατο για τη Μαντόνα, παιδιά. Τι να κάνουμε. Δεν μπορείς να τα έχεις και όλα. Μπορεί να είναι υπέρλαμπρη. Μπορεί να σαρώνει πραγματικά όλα τα ταμεία όπου κι αν εμφανιστεί. Τα ταμεία. Πάει και μαζεύει λεφτά από όλα τα σούπερ μάρκετ. Μπαίνει μέσα και τα παίρνεις. Πράξεις όλα. Να σπάει τα ταμεία, θέλω να πω, όπου κι αν εμφανιστεί. Σπάει παράτα στα ακόμα... παιδιά, μπαίνει στα σπίτια, τα παίρνει, τα σπάει κάτω και τους παίρνει τα ψηλά. Αυτή είναι. Σταματήσεις να με κοροϊδεύεις, φουράκι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν και θα μπορούσε, διότι έχω μάθει ότι είναι λίγο φραγκοφωνιάς η Μαντόνα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Τώρα θα σε γελάσω. Θα ρωτήσω το Θέμη Γιωργαντά που την ξέρει καλύτερη. Την ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, μαντέψτε σε πιανή στην αγκαλιά επέστρεψε ο Σον Πεν. Τελικά, μερικές φορές τα πράγματα στο Hollywood γίνονται ακόμα πιο πικάντικα από όσο μπορεί κανείς να φανταστεί. Δεν θα πούμε πως πέσαμε από τα σύννεφα, καθώς οι αγαπημένοι μας stars μας έχουν συνηθίσει σε τόσο σκανδαλιστικές συμπεριφορές. Και ενώ όλοι μιλούσαμε για την επανασύνδεση Βόβα, ο Σον Πεν φρόντισε να κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον μας. Τώρα, τι λέγαμε τόσο καιρό, λέγαμε ότι ο Σον Πεν τον ξέρετε. Ναι, μωρέ, τον τάπα. Το Σον Πεν, τον θυμάστε. Δεν είναι τάπας. Τι δεν είναι, ρε Μάντο. Γιατί εσύ ξέρεις ότι είναι κοντούλης, είναι κοντός, είναι κοντός. Κοντός είναι, ρε Μάντο, τι είναι. Πόσο ύψος έχει δηλαδή. 1,50. 1,50 είναι ο Σον Πεν. Δεν ξέρω, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Αυτό δεν είναι κοντός, αυτό είναι σχεδόν νάνος. Για άντρα είναι πολύ. Πυγμαίος είναι. Συγγνώμη να σας πω λίγο κάτι, νάνος. Τώρα, είναι τόσος. Ναι. Τόσος. Ναι, κάπου εδώ πρέπει να σου πει. Συγγνώμη, αν είναι ο Σον Πεν 1,50, τότε η Μαντόνα πόσο είναι. Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω, ε. Λοιπόν, τελικά οι φήμες, μισό λεπτό να πάω να το διαβάσω διότι μου γύρισε στην προηγούμενη σελίδα. Τελικά λέει οι φήμες θέλουν να επέστρεψε στην αγκαλιά μιας άλλης παλαιάς συντρόφου του και η σχέση του με τη Μαντόνα να τελείωσε άδοξα. Ο Σον Πεν λέγεται πως βγαίνει ξανά με την Ναόμι Κάμπελ. Τι λέρε. Αυτή είναι πολύ ψηλή καλέ. Πώς την κουμαντάρει. Έχει πάρει σέλα και ανεβαίνει. Έχοντας λέει ως απόδειξη δύο ταξίδια, στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι. Ρουμανία δεν πήγανε. Όχι, δεν πήγανε Ρουμανία. Α, εντάξει. Παιδιά, σας τα πάω, θα πάω στο κάστρο του Δράκουλα, Σε περιμένει, Μαντώ. Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Θα πάω στο κάστρο του Δράκουλα. Το έχω προγραμματίσει. Τώρα, αύριο μεθαύριο θα πάω. Τι θα μου φέρεις από εκεί, ρε. Να σου φέρω τον ίδιο τον Δράκουλα. Όχι, δεν τον θέλω, κάτι άλλο. Τι θέλεις, να σου φέρω ένα σταυρό ασημένιο. Πόπο, ναι. Θέλεις. Ναι. Αυτό θα σου φέρω. Μέσα από το κάστρο του Δράκουλα. Ναι. Αυτό, παιδιά, δεν ξέρω να σας πω τι είναι. Σίγουρα. Το σταυρό ή το Δράκουλα. Το σταυρό. Το σταυρό θα τον βρω, σίγουρα. Θα πάω εκεί εξοπλισμένη. Να σας πω λίγο κάτι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να τελειώσω λίγο την είδηση με τη Μαντόνα και θα σας πω μετά κάτι γιατί χθες έβλεπα εφιάλτη στον ύπνο μου. Έχω τρομάξει λίγο που θα πάω στο κάστρο του Δράκουλα και είδα εφιάλτη μετά από πολύ καιρό. Ελπίζω να μην σημαίνει κάτι αυτό.
Λοιπόν, το όμορφο μοντέλο υπήρξε ξανά, λέει, ως τρίτο πρόσωπο στη ζωή του Σον Πεν, όταν εκείνος ήταν παντρεμένος με τη Ρόμπιν Ράιτ. Το μοντέλο εμφανίστηκε πριν από λίγα 24 ώρες στο αεροδρόμιο στο Λος Άντζελες και φαινόταν αρκετά ταλαιπωρημένη. Τι της έκανε? Και φαινότανε ταλαιπωρημένη η μαύρη γαζέλα, δεν ξέρω. Τώρα, αν είναι με τον ηθοποιό του σε σχέση ή όχι, θα το δούμε. Να σας πω λίγο κάτι τώρα που το θυμήθηκα. Ο Σον Πεν είναι πάρα πολύ ωραίος άντρας. Πάρα πολύ, ναι. Εσένα δεν σ' αρέσει? Τι, θα έβγαινα μαζί του, τι λες τώρα? Θα έβγαινες μαζί του? Ναι. Για... Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι, ξέρεις ποιο μου θυμίζει? Δώσε λίγο ένα ζουμερό πλάνο, άμα μπορείς. Σε παρακαλώ πολύ. Άμα να το δεις. Ρεμαντώ, γιατί ναι. Δεν βλέπω κιόλας. Εδώ, βλέπεις? Έλα, έλα, πάρκα εκεί. Άστο εκεί, καλώς. Όπα, όπα. Περίμενε, πρέπει να νετάρω κιόλας. Εκεί, νέταρα κιόλας. Αυτό είσαι. Ποια είναι αυτή, ρε? Αυτή είναι η Μαντάνα. Σαν Σακύρα είναι. Σαν τη Σακύρα. Τι, δεν βλέπω εγώ καλά? Όχι, όχι, αυτή είναι, αυτή είναι, αυτή είναι. Ομόρφη είναι η Μαντόνα, ε! Πάρα πολύ. Είδες πώς την, ομόρφηνε ο έρωτας? Είδες τελικά αυτόν τον Σον Πεν. Τον έχει πολύ. Πεν. Τον έχει πολύ ψηλά. Ποιον έχει πολύ ψηλά? Τον Σον Πεν. Από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή. Φοράει τακούνι ο Σον Πεν εκεί, ε! Λες. Δεν παίζει τώρα. Καλά, και η Μαντόνα δεν θυμίζεται ότι είναι πολύ ψηλή, να ναι, σου πω την αλήθεια. Ναι, αλλά... Τα δεκάποντα πάνε και έρχονται. Μα κοίτα, ένα μπόι έχουνε, καλέ. Αυτή θα φοράει και ένα τακουνάκι. Δεν μπορούσα να πετύχω δεύτερη φορά. Άστο, άστο, άστο εκεί. Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι. Αυτή φοράει και ένα τακουνάκι, οπότε... Εντάξει. Μέτριος είναι τώρα, πού την πάει και πού τη φέρνει βόλτα την Ναόμι Κάμπελ, που αυτή, παιδιά, δεν είναι. Η μαύρη γαζέλα είναι ένα... κοντά στο 1,85, 1,80... Ναι. Τόσο δεν είναι, 1,82 νομίζω είναι, η μαύρη γαζέλα. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι, κορίτσια, αυτό το λέω για να παρηγορηθούμε όλες εμείς, διότι βλέπετε, τα βλέπετε, μέχρι και μία Μαντόνα μπορεί να πληγωθεί, μέχρι και μία Μαντόνα μπορεί να φάει το κέρατο, που λέμε εμείς ότι μας παράτησε ο Κώστας, ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Σάκης και ο Αλέξης. Όταν γίνονται σε τέτοιου βεληνικούς, ας πούμε, στα Ρούμπες, μέχρι και στις καλύτερες οικογένειες συμβαίνουν αυτά. Και δίκαια από κοντό! Και από κοντό κιόλας. Λοιπόν, θα δώσω ένα break και θα γυρίσω εδώ. Σοπήκαμε. Με έρευνα. Σοπήκαμε. Με έρευνα κόλαφο, ε. Σου έχω μία έρευνα σήμερα, ουρί. Σαν τη χτεσινή. Oh. Πάμε. Πάλι την ίδια έχεις, ε. Σίγουρα. Ναι. Πού είναι, ρε? Εδώ ήρθα. Μα, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Κόφτο, 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 κόφτο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι ήρθα... κάνεις εκεί? Μα ήρθα για να κάνω είσοδο. Δεν σου είπαμε το που γυρίσουμε σε break ότι θα πάρω πόζο εδώ πέρα? Από εδώ θα ξεκινήσεις, εντάξει? Εντάξει. Λοιπόν, πάμε άλλη μία. Όχι, 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 όχι. Κλείστε τη μουσική, κλείστε, κλείστε. Μπράβο. Πάρ' το αλλιώς, πήγαινε το πιο εκεί. Και ξεκίνα από κάτω από την τηλεόραση. Να πάω πιο εκεί και να ξεκινήσω από κάτω από την τηλεόραση. Όχι, θες κάτω. Να πω κάτω από το χαλί, πού? Όχι, μην πεις κάτω από το χαλί. Από αυτή, εδώ είσαι. Μπράβο, λοιπόν, εδώ. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Πάμε! Τσα! Λεκόπαιδα, επιστρέψαμε! Επιστρέψαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή του παραλόγου. Επιστρέψαμε στο νέο ανανεωμένο Loco Report. Θα πάω να δω. Μου έχετε στείλει μηνυματάκια. Κάτι μου έχετε στείλει. Άστο. Γιατί? Άστο, μωρέ, δεν βαριέσαι τώρα. Όχι, δεν βαριέμαι να διαβάζω τα μηνύματα από τα λοκοπαιδάκια μου, από τα κουτσουνάκια μου. Λοιπόν, ωραία, μπαίνω να δω. Τι είναι αυτό, ρε Μαντώ? Έβγαλα τη θήκη σας, ναι, τα πάω. Ναι, τι μάρκα είναι, για να δω. Για να δω από πίσω λίγο, τι μάρκα είναι. Άσε μα, ρε Μαντώ. Γιατί γελάς? Εγώ που δεν βλέπω το. Τι είναι αυτό, ρε. Τι να κάνω, αφού είχε αυτοκόλλητα μέσα στη συσκευασία. Έχει εξάτμιση. Θα σταματήσει. Έλα, παιδιά, πείτε του κάτι, με κοροϊδεύει. Στείλτε μηνυματάκια και για το ουρί. Θέλω να μου σχολιάζετε και για το ουρί διάφορα απλά πράγματα. Για όσους δεν το είδανε, ναι. Για να καταλάβουν τι είναι. Δεν είναι ότι και ότι. Δεν έχει πάρει κανένα κινέζικο. Να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσουν τα μήλα. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα να τα κολλήσω. Έχεις κανένα πρόβλημα εσύ? Και εμένα οι γυναίκες με μήλα. Θα σου έλεγα τώρα, αλλού, λοιπόν. Όχι εκεί, ξέχασα να σου πω, εκεί. Όχι στο λαιμό, μιλά. Σταμάτα! Σταμάτα, άτιμο, άτιμο. Λοιπόν, πάω να δω τι μου έχουν στείλει τα παιδάκια μου τα όμορφα. Ο Χριστάκης ο Φερρυπίν μας λέει: μια χαρά και μόνη η Μαντώ. Και μοντελάκι με τα μαύρα. Ωραίος καναπές. Θέλω κι εγώ έναν. Γεια ναι, σου, ρε Χριστάκη. Χαραποφάει, θες και καναπέ. Γιατί ρε, εσύ να μην του το στείλουμε, άμα μπορούμε. Α, είναι και ωραίο παιδί ο Χριστάκης. Κοίτα εδώ το Χριστάκη το Φερρυπίν. Κοίτα εδώ. Κοίτα παλικάρι. Για να δω. Νάτος. Πολύ Φερρυπίν αυτός. Πάρα πολύ ωραίο. Χριστάκη,
Στείλε μου κι άλλα μηνύματα. Μ' αρέσει. Γιατί είναι μόνη τη. Μ' αρέσει. Ο Χριστάκης ο Φερρυπίν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Αριάννα η Γκράντε. Πού πήγε ο Βασίλης? Ο Βασίλης έφυγε. Ο Βασίλης πίσω από πάει. Τον καναπέ είναι, εκεί κάθεται. Εδώ τον κρύβουμε, τον βάλαμε σε μπουντρούμι για να μην εμφανίζεται. Βασίλη. Ο Βασιλάκης κάνει την. Τη δική του. Τι κάνει την. Κάνει τη δική κάνει του πορεία. Κάνει τις σπουδές του, κάνει πράγματα που αγαπάει, που του αρέσουν περισσότερο. Και που ξέρεις, μπορεί να τον ξαναδούμε. Μπορεί να τον καλέσουμε κάποια στιγμή, αν θέλει και αυτός να έρθει. Η Mr. James Noble. Περίμενε, θα το διαβάσω σωστά. Mr. James Ginoble. Κάπως έτσι. Βρε μαντό μου, βάλε μου λίγο βόλο. Έτσι, γιατί πολύ τους αγνοούμε. Βόλο. Γιατί... Βόλο θέλει. Τι βόλο, μωρέ. Του βόλο. Του βόλο. Γράφει. Δύο παύλες, βόλο. Βόλο. Γιατί τους αγαπάμε πάρα πολύ και δείξε λίγο. Γιατί θα σου βάλουμε πάτρα, δεν θα σ' αρέσει. Όχι, δεν εννοεί αυτό. Τι εννοεί. Βόλο θέλει να ακούσει βόλο. Λοιπόν, άμα μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, Άγη μου, βάλε λίγο βόλο. Τι είναι το βόλο, μωρέ. Βόλο μου γράφει εδώ πέρα. Βόλο, γράφει βόλο, σου λέω. Λίγο ψάρι. Τι βόλο, τι είναι αυτό. Βόλο. Ρε κουτσουνάκι μου, σε παρακαλώ πολύ, διευκρίνησέ μου τι ακριβώς θέλεις και εγώ θα σου το βάλω. Εγώ θα σου το παίξω. Μωρέ, και εγώ θα το βάλω, αλλά τι είναι αυτό. Ναι, θέλει βόλο, βάλε μου λίγο βόλο. Έτσι, γιατί πολλοί τους αγνοούμε. Και δείξε λίγο Giancula Ginoble, γιατί φατσούλες. Βάλε ό,τι γουστάρεις εσύ από πάνω, Άγια, άμα τα βρεις. Λοιπόν, η Χάι, μαντός αγαπά... Βόλο. Ορίστε. Αυτό είναι. Από το βόλο είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι μέσα από το βόλο αυτή, σίγουρα. Καλέ, το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου. Το όλα είναι αγάπη. Αυτό θέλει. Αυτό ήθελες, Mrs. Έχουν ευχαριστεί σίγουρα αυτοί στο βόλο, για να τραγουδάνε έτσι. Αυτό ήθελες, είσαι ρομαντική ψυχή. Τόσο ρομαντική ψυχή. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Όποιος μου στέλνει μηνυματάκια από εδώ και πέρα στο Loka Report, at Loka Report Mad TV στο έχει Twitter, δώρο. Θα του βάζω επιτόπου θα του το βάζω, το τραγούδι που ζητάει, παιδιά, το τραγούδι που θέλει. Παιδιά, ξέρετε τι χαρά έχει κάνει ο Άγης επάνω τώρα. Είναι πάνω και τρέχει στον τραγούδι και φωνάζει. Όχι, ρε! Δεν πειράζει, αυτό θα κάνω. Θα το κουράσω λίγο το ουρί του μικροφόνου, αλλά στο τέλος όλοι θα είμαστε μια αγάπη, μια αγκαλιά όλοι μαζί. Παρέα. Λοιπόν, η φιλενάδα μου Χάι, μαντός αγαπώ, είσαι θεά κοπέλα μου, μοντελάκι φτούσου, γεια σου κουτσούνα μου όμορφη εσύ, αγάπη μου όμορφη εσύ που είσαι από την Κύπρο, δεν είσαι μάνα μου. Στείλε μου μηνυματάκια να δώσω και τα φιλιά μου στην Κύπρο, τα φιλούθια μου. Σε όλη την Κύπρο που την αγαπώ πάρα πολύ και θα έρθω κάποια στιγμή, να είστε σίγουροι, θα έρθω. Ο Περικλής, όμορφες καλημέρες. Στην ομορφιά σου κρύβονται του ήλιου οι ακτίνες, γιατί από τα κάλλη σου θα μπώνονται και εκείνες. Τι είπες, ρε Περικλή. Ρε Περικλή. Πω. Ρε Περικλή. Είναι αυτός που ήταν στο... Ο Περικλής είναι αυτό το παλικάρι, το γυμνασμένο, που μας είχε στείλει μία selfie μια φορά. Θυμάσαι, ναι. Που το είχα δείξει πριν πολύ καιρό. Περικλή. Θέλω τις ματινάδες σου. Θέλω να μου στέλνεις τα ποιηματάκια σου. Να αγαλείεται, να εφραίνεται η ψυχή μου. Α, αυτό καλά, θέλω. Πάει, την έπιασε, πάλι. Και ο Νίκ, άλλο όμορφο παλικάρι από εκεί, μας λέει καλημέρα και καλό μήνα. Είσαι δεξιόχειρας, άρα το χέρι που γράφεις σου δείχνει προς τα δεξιά. Για το βορρά, μάλλον θες πηξίδα. Μου απαντάει στο χτεσινό ερώτημα, κατάλαβες. Στο χτεσινό που είχα από πού είναι ο βορράς και από πού είναι ο νότος, που λέγαμε για τις αγελάδες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκ μου. Τα φιλιά μου και σε σένα, Μην χάσεις, δώσε κανένα φιλάκι. Γιατί ακόμα. Να μην δώσω, γιατί να μην δώσω στα παιδιά μου που τα αγαπάω πάρα πολύ, που μου στέλνουν μηνυματάκια. Σας περιμένω και αν θέλετε και από εδώ, παιδιά. Στο πλατό. Μην έρθει κάτι όμως με άδεια χέρια, θα γίνει χαμός. Ναι, να φέρετε και κάτι τίσε. Άμα δεν φέρετε κάτι σιροπιαστό, μην πατήσει κανένα. Σιροπιαστό θες εσύ. Κάτι, ρε παιδί μου. Ρε εσύ, μήπως είναι λίγο απρέπεια τώρα αυτό. Γιατί. Θα έρθουν να μας δουν ένα. Εσύ όταν πας σε ξένο σπίτι δεν πας κάτι. Πηγαίνω. Τότε τι λες.
Λες, ε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ανοίγουμε εδώ το σπίτι και έρχονται κάθονται κάτω, μας τρώνε, πίνουν. Ναι, αλλά τώρα είναι λίγο αγένεια. Άμα θέλουν να έρθουν να μας δουν, όμως θα έρθουν να μας δουν για να μας δώσουν την αγάπη τους, να μας δώσουν και γλυκό. Μήπως είναι λίγο απρεπές αυτό, λίγο αγένεια. Δεν ξέρω, δε. Από μέρους μας. Δεν πειράζει. Φέρετε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, φέρετε. Καλοδεχούμενο. Λοιπόν, πηγαίνω στην έρευνα. Βγάλε μου το χαλί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και βάλε μου αυτό που αρμόζει. Άμα το βγάλουμε, θα πέσει. Δεν πέφτω, δεν παθαίνω τίποτα. Λοιπόν, ουράκι. Μην σήμερα... είναι πάλι καμία ιδέα τι θα κάνω για τον πρώην το ναι. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Θα σου τη δώσω την έρευνα. Θα σου δώσω μια έρευνα για τα break μετά. Θα σου δώσω την έρευνα, θα σου δώσω μόνο τον τίτλο της έρευνας, με τι θα εντρυφήσουμε σήμερα, με τι θα ασχοληθούμε και θα την αναλύσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, μαζί με το πείμα που θα απαγγείλω. Τα σημάδια ότι η σχέση σου δεν έχει μέλλον. Δε, αδιάφορη, αδιάφορη. Τι αδιάφορη, δεν σε αρέσει. Εγώ αυτή θα πω. Δώσε μου ένα break και έρχομαι. Αμέσως θα σου κάνω, αφού το θέλουμε. Έγινε κάτι κακό. Τι έγινε, παιδιά? Κυρίες και κύριοι. Ωχ, την έπιασε πάλι. Νομίζω ότι είναι παρουσιάστρια. Θα το παίξω λίγο flash. Άσε με λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα... Περίμενε, Μαντώ, περίμενε. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Αυτό είναι, περίμενε. Έτσι, να δείχνουμε και τέτοια. Ναι. Έτσι, έτσι. Δείξε και λίγο από πάνω. Μπαίνουμε, έλα, το ταβάνι. Πάμε. Ναι. Περίμενα να πάρω λίγο πόζα. Λίγο πόζα. Πόζα παρουσιάστρια. Έτσι. Πάμε. Ρικοφόνα, δείτε λίγο, πάμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Loca Report. Ένα μεσημέρι ποίησης ξεκινάει μέσα από αυτή την εκπομπή. Θα σας απαγγείλω το τελευταίο ποίημα που έχω γράψει μέσα από την ποιητική μου συλλογή «Τα πόδια μου πονούν». Πώς το έχετε ονομάσει, κυρία? «Τα πόδια μου πονούν» είναι από την ποιητική μου συλλογή. Όσο κι αν είμαστε μακριά, πολλά κι αν είναι τα μίλια, ακόμα το αισθάνομαι πως σε φιλώ στα χίλια. Κι άλλο. Ας το όνειρο να σου φύγει, δεν ανήκει σε κανέναν. Διώξε με λίγο ακόμα παραπέρα. Πάρε όλα σου τα λόγια, φώναξέ τα κάπου αλλού. Ήσουν όνειρο για μένα. Μα έχεις γίνει αλουνού. Πολύ βαθύ. Συγγνώμη. Μπορείς, σου άρεσε? Τι να σου πω. Συγκινήθηκες? Έχεις να μου πεις εσύ κάποιο... Δεν μπορώ να σου το πω, πείμα. Γιατί θα... Τι? Εγώ δεν λέω τέτοια ποιήματα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Θέλω να επιστρέψεις στην παρέα του Loca Report η ποιήτρια. Πού πήγε αυτή η ποιήτρια που κάθε μέρα, επί εποχή Φρανίτο, μας έστελνε εκεί ένα ποίημα? Amber Alert, παιδιά, αμπελαλέ. Θα το βγάλω αμπελαλέ από αυτή την εκπομπή. Μου λείπουν τα ποίηματά σου, βέβαια. Πώς τη λέγανε. Η Νόιζερ, η Στάνερ και η Λεγάκιερ. Έτσι μου έρχεται, Νόιζερ, Στάνερ, Λεγάκιερ, έτσι μου έρχεται να ανατρέξω στα παλιά σου μηνύματα. Υπάρχει, και να αρχίσω... Τι είναι αυτό? Πώς? Η Panic. Η Panic Records, ολόκληρη. Λες να μου στέλνουν από την Panic. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εγώ θέλω να καθιερώσω ένα δίλεπτο κάθε μέρα ποίησης. Οπότε, ό,τι ποίηματα θέλετε να μου στέλνετε, εγώ θα τα διαβάζω. Εντάξει, ποιητάκια μου. Λοιπόν, τώρα όμως, σας χρωστάω την έρευνα. Μην ξεχνιόμαστε. Και έχω και πάρα πολύ ωραία έρευνα, έτσι. Η σχέση σου δεν έχει μέλλον. Από πού θα το καταλάβεις αυτό, ουράκι μου? Θέλω να μου πεις εσύ καταρχήν, είχες κάποια σχέση η οποία πίστευες στο παρελθόν ότι δεν είχε μέλλον και έτσι απεδείχθη? Μπορεί. Τι μπορεί? Τίποτα, απλά κοίταγα έξω από την πόρτα λίγο, γιατί πέρασε... Συγγνώμη, δεν προσέξεις αυτά που λέω? Δεν προσέχεις αυτά που λέω? Τι, να, θα πάω τιμωρία? Θα σε βάλω τιμωρία, θα έρθω να σε... Έχω πολύ καιρό... Έχω πολύ καιρό... Σκεφτόμαστε λογαριασμούς γι' αυτό. Έχω πολύ καιρό να σε βάλω σε τάξη. Και ανησυχώ. Έχω πάρα πολύ καιρό να σε χτυπήσω. Μήπως να το διορθώσω αυτό, να το διορθώσω στο τέλος της εκπομπής. Μετά. Λοιπόν, πρόσεξέ με τώρα να δεις, γιατί τα παιδιά περιμένουν και θέλουν να μάθουν. Το πρώτο.
είναι πάντα πάρα πολύ απασχολημένος ή απασχολημένη για να σου απαντήσει στο μήνυμα. Υπάρχουν 24 ώρες μέσα σε μία μέρα και κάθε ώρα από αυτές έχει 60 λεπτά, όπου ένα λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα. Σωστά, γράψε ένα μήνυμα. Το παθαίνουμε πάρα πολύ συχνά αυτό, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, ο άλλος μπορεί να είναι πολύ άσχολος, μπορεί να έχει 1000 στο κεφάλι του, αλλά ένα δευτερόλεπτο να πάρει το κινητό άντε και να γράψει. Μιλώ. Τι είναι αυτό το πράγμα, όλα τα λεφτά σου εκεί λοιπόν, τα χαλάς. Τι να κάνω. Να γράψει λοιπόν ένα μήνυμα και να σου πει ότι ξέρεις κάτι, αγάπη μου, σε σκέφτομαι, αλλά. Αλλά μην μου ξαναστείλεις μήνυμα όχι, τέτοια ώρα, γιατί. Αλλά έχω πάρα πολύ δουλειά. Έχω πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνω, ας πούμε, να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή. Να σε πάρω ένα τηλέφωνο αργότερα. Δεν μπορείς να το γράψεις. Στις αρχές δηλαδή, γιατί μου έστελνε συνέχεια μηνύματα, σε σκέφτομαι και δεν μπορώ και σε κάνω και σε ράνω και πού είσαι αγάπη μου και πού είσαι γλυκιά μου και πού είσαι τρέλα μου και πού είσαι. Να σου πω αυτό. Μανία. Ναι, έχει δίκιο ο Γιώργος από πάνω. Ο Γιώργος τι λέει από πάνω. Τίποτα, άμα σου πω θα, ναι. Τι λέει από πάνω ο Γιώργος. Όχι να μου τα πεις. Ξέρει τι λέει ο Γιώργος. Να βγεις στο κοντρόλ. Αυτά τα κάνουμε πριν. Ναι. Πριν. Έτσι κάνετε όλοι οι άντρες, ε. Όταν θέλετε, όταν θέλετε να μας πιάσετε το χέρι, ναι. Όταν θέλετε να βγαίνουμε μαζί βόλτες και όταν θέλετε να μας κάνετε να τα φτιάξουμε μαζί σας, είστε όλο γλυκόλογο και τότε έχετε χρόνο να ασχοληθείτε. Στην πορεία δεν έχετε χρόνο. Τι λέει, ακούω τη γάργαρη φωνούλα του. Κάποια κάτι μαστίγια λέει, δεν ξέρω. Πού κολλάνε τα μαστίγια. Περνά στο νούμερο 2. Η γάτα και το ποντίκι. Εσύ τον κυνηγάς και εκείνος είτε εμφανίζεται, είτε εμφανίζεται ανάλογα με τη διάθεσή του. Εξήγησε του πως το κυνηγητό το έπαιζες μόνο στο δημοτικό. Βέβαια. Γιατί αφενός ο άντρας είναι ο κυνηγός και αυτός που πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα και αφετέρου δεν θέλουμε να σας κυνηγάμε, πρε αδερφέ. Τι? Το 80 αυτά. Ποιο 80? Το... 980. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εγώ δεν μ' αρέσει, ας πούμε, να κυνηγάω εγώ τον άντρα. Μόνη πρέπει να είσαι. Ναι, λες γι' αυτό να είμαι μόνη. Δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν το έχω ψάξει, αλλά το ωραίο είναι να κυνηγάει ο άλλος τον άντρα. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα ο παράδειγμα. Ο άντρα να κυνηγάει. Είδες που ήρθε στα λόγια μου. Άρα πας και εσύ. Με συγχωρείτε, δεν είναι το όρο να κυνηγάει ο άντρας τον άντρα. Το όρο είναι να κυνηγάει ο άντρας τη γυναίκα. Βέβαια, η λανθάνουσα γλώσσα είναι και η αληθινή. Εν πάση περιπτώσει. Αν είσαι πιστοτική, ξέρω πώς θα σε κυνηγάει. Είναι και αυτό ένα point. Βεβαίως θα με κυνηγάει, λέει, άμα του πάρω την πιστοτική του. Βέβαια, το θέμα είναι πού την κρύβει την πιστοτική. Πού θα την βρω εγώ. Είναι ένα θεματάκι. Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, πες ότι είσαι στο σχολείο, okay, είσαστε μέσα στην τάξη και σου αρέσει ο Γιώργος από το Β2. Από το Γ2. Έτσι, ο Γιώργος από το Γ2, ο δαμάσκηνος. Εγώ είμαι από το Α. Είναι τυχαία από το Γ2. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι πάντως από το Α1 και έχω ερωτευτεί σφόδρα το δαμάσκηνο. Όχι, αγάπη μου, δεν θα σου στείλω εγώ μήνυμα, δεν θα βρω εγώ το κινητό σου, δεν θα σου στείλω εγώ το ραβασάκι. Στο σχολείο κινητά. Δεν θα βάλω εγώ την κολλητή μου να μιλήσει στον κολλητό σου για να μιλήσει στον Γιώργο. Ο Γιώργος πρέπει να βάλει τον κολλητό του για να μιλήσει στην κολλητή μου και να μιλήσει σε μένα. Κατάλαβες? Αυτό θα κάνεις. Και κορίτσια, να σας πω κάτι. Όταν σας αρέσει ένα αγόρι στο σχολείο ή στο φροντιστήριο ή οπουδήποτε αλλού, δεν θα κάνετε εσείς την πρώτη κίνηση. Αφήστε να την κάνει αυτός, αν ενδιαφέρεται. Αν δεν ενδιαφέρεται, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Νούμερο 3. Δεν είσαι στη ζωή του. Όταν κάνει πράγματα για εκείνον, θέλει να βλέπει μόνο τους φίλους του, να πληρούνται μόνο οι δικές του ανάγκες κτλ. Κάτι τέτοιο. Μήπως αφήνει εσένα απόξω από τη ζωή του, φυσικά. Θέλει, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάει ποδόσφαιρο. Να πάει να δει ποδόσφαιρο, αλλά να πάρει και εσένα. Ναι, μη στο γήπεδο. Εσύ. Γιατί. Εγώ δεν θα περάσω εγώ ωραία στο γήπεδο. Δεν θα δω τους ποδοσφαιριστές να τρέχουν ολούθεν, να κυνηγάνε την μπάλα. Δεν θα μ' αρέσει εμένα. Δεν θα κάνω εγώ, δεν θα περάσω πάρα πολύ ωραία εκεί με τους άλλους φίλους και τους οπαδούς. Δεν θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, παιδιά, να κάνετε πράγματα μαζί. Θέλεις να πας για τζόκινγκ, να την παίρνεις μαζί σου. Βέβαια, σαν τσάντα. Σαν το τσάντα. Την έχεις πάντα μαζί, σαν πορτοφολάκι μέσα, ρε. Τρελώσεις, πού την αφήνεις. Βουρακί. Τι. Θέλεις να βγεις με τους κολλητούς σου. Πάρ' τη μαζί. Θα έρθω κι εγώ. Θα έρθω κι εγώ με τους κολλητούς σου. Δεν κατάλαβα, γιατί να μην έρθω, αγαπητέ. Δεν με θέλεις στην παρέα σου. Μήπως σημαίνει κάτι αυτό. Θέλεις να πάμε να δούμε το Σταν. Θα έρθω κι εγώ. Γιατί να μην έρθω, γιατί να με αφήσεις την απόξω, αν δεν έρθω εγώ.
Γιατί να πας. Λίγο περίεργο δεν είναι αυτό, δεν είναι λίγο ύποπτο. Πολύ. Δεν θα θες να προσεγγίσεις κάποια άλλη φιλούλα. Πολύ, πολύ. Θες να πας στη δουλειά. Όχι. Να μην έρθει κι αυτή. Στη δουλειά να μην την παίρνεις. Α, ναι. Στη δουλειά. Οπότε τη δικαιολογία την βρήκες. Τι σημαίνει αυτό. Ενίσταται κάποιος από το κοντρόλ. Κλείνουμε σημαίνει αυτό. Α, κλείνουμε. Λέω και το τελευταίο. Δες, το τελευταίο. Δεν σε παρουσιάζει στους ανθρώπους του. Ναι, σίγουρα χρειάζεται χρόνος για να σε καλέσει στο σπίτι, αλλά αν είστε και 5 μήνες μαζί και κανείς δεν ξέρει τίποτα για εσάς πέρα από το όνομά σας, αυτό είναι πρόβλημα. Τι ideas είναι αυτά, μωρέ. Όχι και ideas. Τι είναι αυτό με τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Να σε έχει η κοπέλα του και να μην σε παρουσιάζει στη μητέρα του και στον πατέρα του. Γιατί, γιατί να σε παρουσιάζει. Να σε παρουσιάσει. Τάπερ να... είσαι. Θα όχι. Κάνει επίδειξη τάπερ. Όχι από τάπερ. Είναι το μεγάλο που χωράει κοκκινιστό με ρύζι και όχι, άμα θες το χωρίζεις κιόλας. Όχι αυτό, αλλά να ξέρει ρε παιδί μου η μάνα και ο πατέρας ότι το ουρί βγαίνει με τη μαντό. Η μαντό γιατί είναι αυτή. Τι είναι η μάνα σου, να πούμε. Η μάνα σου είναι, μπορεί να είναι. Η δικιά σου. Όχι, η δικιά σου. Πρέπει να είναι. Δικιά μου, δικιά αυτό που σου λέω εγώ, μην με εκνευρίζεις. Θα έρθω να γνωρίσω τους δικούς σου. Αυτό που σου λέω εγώ. Κλείνω. Κλείνω την εκπομπή και έρχομαι να γνωρίσω τους γονείς σου. Ναι, λοιπόν, έτσι, γιατί έτσι θέλω. Λοιπόν, ουράκια μου, κουτσουνάκια μου, γλυκά λοκοπαιδάκια μου, τα λέμε αύριο στις 2 η ώρα εδώ, Dan. 2 η ώρα θα σας περιμένω, ε. Μη μου αργήσετε. Ναι, με τους γονείς σας, ε. Μη με στήσετε, μη πάτε κάπου αλλού, εντάξει. Σας φιλώ και σας αγαπώ. Κοίτα, κοίτα πόσο γλυκιά είναι. Μωρή, τσούχτρα. Τσούχτρα.